Σήμερα μιλούμε για τις αιμορροίδες με τον κύριο Μαραβέγια. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά χειρουργός και στους θεατές. Χρόνια πολλά. Είναι ένα πρόβλημα που όποιοι το αντιμετωπίζουν υποφέρουν. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό του πληθυσμού εμφανίζεται και αν είναι ένα μόνιμο είναι θέμα. Καταρχήν αρκετά συχνό πρόβλημα. Φανταστείτε ότι το 50% του πληθυσμού στη διάρκεια της ζωής του θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο αιμορροιδικής κρίσης, έντονου πόνου δηλαδή, που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από μια μαζική αιμορραγία στη συνέχεια, που θα σημάνει και τη λύση του πόνου. Καταλαβαίνετε ότι οι ειδικές ομάδες του πληθυσμού ταλαιπωρούνται αρκετά περισσότερο, όπως οι έγκυες γυναίκες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, γιατί η παρουσία του εμβρίου μέσα στην κοιλιά σίγουρα δυσχεραίνει την κυκλοφορία του αίματος, άρα είναι πιο εύκολο να πάσχουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από αιμορροίδες. Mm-hmm. Και άλλες κατηγορίες και παθήσεις που αφορούν συγκεκριμένους ασθενείς, όπως οι υπατοπαθείς, μπορεί πραγματικά και αυτοί να ταλαιπωρούνται και μάλιστα είναι δύσκολο κανείς να δώσει λύσεις και σε αυτές τις ομάδες, γιατί φαρμακευτικά αρκετά φάρμακα είναι απαγορευμένα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις πάλι πρέπει κανείς να σκεφτεί δύο φορές όταν συνυπάρχουν άλλα προβλήματα όπως η εγκυμοσύνης ή άλλα προβλήματα υγείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ταλαιπωρεί αρκετές ομάδες του πληθυσμού αλλά και το γενικό πληθυσμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ήδη για τις έγκυες. Μας περιγράψατε μια από τις αιτίες που στις έγκυες είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Τα βασικά αίτια έχουν να κάνουν και με την κληρονομικότητα, δηλαδή. Η κληρονομικότητα είναι ένας βασικός παράγοντας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν αρκεί από μόνος του. Προηγουμένως βέβαια είχαμε το πολύ ωραίο θέμα σας με τα κρασιά και με τα τσίπουρα, ναι. Και σίγουρα αυτές τις μέρες αρκετοί μετά τις γιορτές του Πάσχα θα θυμηθούν και ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα αιμορροιδοπάθειας. Ναι. Η κατανάλωση αλκοόλ επιτείνει το πρόβλημα. Η κατανάλωση αλκοόλ φαντάζομαι στην υπερβολή. Στην υπερβολή, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Έτσι, όχι. Ή αν υπάρχει μια προδιάθεση, μπορεί μια ποσότητα μέτρια, σίγουρα όχι μικρή, αλλά μια ποσότητα ούτε υπερβολική μπορεί να δώσει έξαρση σε ένα αιμορροιδικό επεισόδιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ότι μεγάλο ρόλο παίζει η διατροφή. Και άρα αυτό το λένε, έχει να κάνει με τις συνήθειες του εντέρου. Με τις συνήθειες του εντέρου ή και με την επιλογή, δηλαδή τα πολλά καρικεύματα συνεισφέρουν. Αυτό είναι ένας μύθος. Είναι μύθος. Είναι μύθος. Okay. Απλώς όταν κάποιος θα έπρεπε η Ινδύ να είναι όλοι με αιμορροίδες. Ακριβώς. Από την ώρα όμως που κάποιος έχει αποκτήσει το πρόβλημα των αιμορροίδων, αν έχει στη διατροφή του πολλά καρικεύματα, επειδή ως επιτοπλίστων είναι άπεπτα, διασχίζουν δηλαδή όλη την πορεία του πεπτικού χωρίς να αφομοιωθούν ή να αναλυθούν από τον οργανισμό, λειτουργούν ερεθιστικά όπως στη γλώσσα. Οπότε δεν πάμε να το τσιγκλίσουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα έχουμε τα συμπτώματα, τα περιγράψατε λίγο στην αρχή. Είναι μεγάλη ποικιλία των συμπτωμάτων. Έτσι. Το βασικότερο και αυτό αν θέλετε που θορυβεί τον περισσότερο κόσμο είναι η αιμορραγία. Mm-hmm. Αν θέλετε όσο κανείς αρκείται σε άλλα συμπτώματα όπως τις εκρήσεις βλένης, τον κνησμό, τη φαγούρα δηλαδή, ή έναν τοπικό ερεθισμό ή απλώς ακόμα μια διόγκωση, ίσως δεν προστρέχει και στους γιατρούς για να βρει λύση, αφήνει το πρόβλημα να χρονίσει. Η παρουσία αίματος όμως, επειδή παραπέμπει και σε άλλου είδους προβλήματα, σίγουρα είναι αυτό που θα θορυβήσει αρκετά τον ασθενή, που θα τον οδηγήσει μετά στο γιατρό του για να βρει τη λύση στο πρόβλημά του. Έχει κλίμακες η εκδήλωση του προβλήματος. Καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερα χρόνια, όπως ενδεχομένως τα περισσότερα προβλήματα υγείας, όσο περισσότερα χρόνια κανείς φέρει την αιμορροιδοπάθεια, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και ο όγκος του προβλήματος. Άρα ο πρώτος βαθμός είναι το να υπάρχουν αιμορροίδες οι οποίες να μην εκδηλώνονται, να μην φαίνονται ούτε κατά τη διάρκεια της σκένωσης. Σταδιακά η παρουσία τους κατά τη διάρκεια της σκένωσης, κατά την οποία όμως ανατάσσονται αυτόματα, από μόνες τους επιστρέφουν στην ανατομική τους θέση, είναι το επόμενο βήμα. Αν κάποιος επανατοποθετεί στη θέση τους, τις ανατάσσει όπως λέμε με το χέρι του
είναι ο επόμενος βαθμός. Ο τελευταίος βαθμός είναι όταν αυτό πλέον καθίσταται αδύνατο. Ο ψυχολογικός παραγόντας συνεισφέρει. Το λέω γιατί τη μια και μοναδική φορά στα 47 μου χρόνια που μου συνέβη, ήμουν σε απίστευτο καθεστώς. Όχι. Ήμουν σε απίστευτο καθεστώς πίεσης όμως. Δεν είχα κακή ψυχολογική διάθεση, είχα πολύ μεγάλο στρες. Αυτό που θα πρέπει να αναλογιστείτε είναι αν ταυτόχρονα είχατε τον απαιτούμενο χρόνο να αφιερώσετε στις εντερικές συνήθειες ή αν ήταν όλο το πρόγραμμα τόσο πιεσμένο που συνεπάγεται κακή διατροφή, ενδεχομένως δυσκυλιότητα. Άρα λέτε δεν είναι κυρίαρχος ο ψυχολογικός παράγοντας. Δεν είχα χρόνο 2-3 μέρες να πάω, πήγα κάποια στιγμή. Όχι, με την έννοια τη στενή, όχι. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα βλέπετε ότι μπορώ και να πω, όλα στη ζωή είναι στον αέρα σε ποια περίοδο, έτσι, γιατί μπορώ να το πάρω μετά και να το... υπάρχει κάτι που ακούγεται και θα μου πείτε αν είναι μύθος ή αλήθεια ή εν μέρη αλήθεια, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο. Όχι, αυτό δεν ισχύει επουδενή. Πολλοί ασθενείς το ρωτούν. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν εξαλλάσσονται, όπως λέμε. Γιατί είναι μια περιοχή που δίνει καρκίνο. Βεβαίως. Έτσι. Αρκετά συχνά και στον ελλαδικό χώρο έχουμε έξαρση γενικώς στους καρκίνους του παχαίου εντέρου. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι, σε καμία περίπτωση οι αιμορροίδες δεν μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, με τη στενή έννοια, αλλά μεταβάλλει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής σε όποιον έχει το πρόβλημα, ειδικά στους τελευταίους βαθμούς. Αφορά σε ηλικιωμένους, έχει ηλικιακές εξαιρέσεις? Νομίζω ότι από την εφηβεία, από την ενηλικίωση και μετά, οποιοδήποτε μπορεί να πάσχει από αιμορροίδες. Ακριβώς εκεί επισέρχεται σίγουρα και η κληρονομικότητα. Μια κληρονομική προδιάθεση θα μας φέρει νωρίτερα το πρόβλημα σε συνδυασμό με κακές συνήθειες. Αντιθέτως, κάποιος που δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό θα το αποκτήσει. Και έρχεται λοιπόν ο φίλος σας και σας λέει: θεραπεύονται, γιατρέ μου, οι αιμορροίδες? Φυσικά και θεραπεύονται. Και ουσιαστικά η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να δούμε πόσο μεταβάλλει το πρόβλημα την ποιότητα της ζωής ή τα συμπτώματα πόσο έντονα είναι. Δηλαδή, έχω μία αιμορραγία το χρόνο ή μια αιμορραγία την εβδομάδα. Χαρακτηριστικά οπωσδήποτε. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε ένα καλό ιστορικό από τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας, προκειμένου να αποφασίσουμε και με ποιο τρόπο θα το λύσουμε. Είτε μιλάμε για τα συντηρητικά μέσα, είτε μιλάμε για τις επεμβατικές τεχνικές. Από εκεί και πέρα, το να συμβουλεύσουμε το πιο απλό είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής, όσο αυτό είναι δυνατό για τον κάθε ένα από εμάς. Για ορισμένους καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο και εκεί πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς και να έχουμε το plan B, έτσι, για να έχουμε την ορολογία των καιρών. Ένα πολιτικό όρο. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα λεγόμενα φλεβοτονικά φάρμακα. Πρόσφατα τα είδα να διαφημίζονται και στα τηλεοπτικά μέσα. Και βοηθούν πάρα πολύ, ειδικά στη φάση του να ξεπριστούν, να το πω έτσι με απλά λόγια, για να γινόμαστε κατανοητοί, οι αιμορροειδικοί όζοι. Υπάρχουν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως είναι η τοποθέτηση δακτυλίων, όπως λέγονται, που ουσιαστικά ισχυμούν τις αιμορροίδες και στερώντας τους το αίμα μαραίνονται μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια υπάρχουν και οι επεμβατικότερες τεχνικές. Άρα έχουμε πολλές τεχνικές, αλλά αυτές προσαρμόζονται στην κάθε περίπτωση. Όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα, αυξάνει και η μεταχειρητική αποθεραπεία. Είναι πιο εύκολο να... Σε πρώιμο στάδιο να έχουμε λιγότερο πόνο, ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τα όψιμα στάδια. Άρα. Πείτε μου κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Προφανώς ευχαριστούμε για όλη την ιατρική γνώση που μοιραστήκατε μαζί μας και χαίρομαι που την εκλαϊκεύσετε. Είναι ζητούμενο για την τηλεόραση, ξέρετε, να είναι εκλαϊκευμένη. Έρχονται συνάδελφοί σας που μιλούν σαν να είναι σε συνέδριο σε συναδέλφους τους, που δεν έχει για μας καμία αξία. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και συμπυκνωμένα επίσης. Πόση βάση έχουν όσα ακούγονται και γράφονται τους τελευταίους μήνες ότι κατέρχεστε στον πολιτικό στίβο? Αυτό που είναι σίγουρα δεδομένο είναι ότι εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και στον πρόεδρό της από την ώρα που ανήκω παραδοσιακά σε αυτό το χώρο και αισθάνομαι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις αφορούν άλλους. Εγώ έχω υποβάλει κανονικά στο Μητρό Πολιτικών Στελεχών την αίτησή μου στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Η διαδικασία έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα μας απαντηθούν απευθείας από την Νέα Δημοκρατία. Θα μας έρθετε για να τα δούμε αναλυτικά και πώς τοποθετήστε απέναντι στα γεγονότα. Πολύ ευχαριστώ. Έτσι δεν θέλω τώρα να μπλέξω. Όχι, ήταν μια... Σήμερα ασχοληθήκαμε με την ιατρική, είναι και η μέρα. Θα μπορούσα να μην την κάνω όμως, έχοντας έναν άνθρωπο για τον οποίο διαβάζω και ακούω διαρκώς ότι θα είναι το νέο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είδομαι. Καλό Πάσχα, επίσης, κύριε Μαραβέγια. Καλά, καλή σας ευχαριστώ θερμά.